Επιστροφή στη βάση για τους Βυσσινοί που τα ξημερώματα θα βρίσκονται στη Λάρισα. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα προετοιμασίας της ΑΕΛ επί Ιταλικού εδάφους. Οι παίκτες του Γιάννη Παπακώστα χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ παίζοντας διπλό σε ολόκληρο το γήπεδο, διάρκεια 60 λεπτών. Για την ιστορία, οι μπλε κέρδισαν τους λευκούς με σκορ 3-0, χάρη σε δύο γκολ του Μετίν και ένα του Μπουχατζήρα. Λίγο πριν την επιστροφή της Λαρισινής ομάδας στην Ελλάδα, ο προπονητής της ΑΕΛ Γιάννης Παπακώστας μαζί με τους συνεργάτες του εμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι για την πορεία της ομάδας, λέγοντας πως μέρα με τη μέρα δείχνει σημάδια βελτίωσης. Μοναδικό πρόβλημα ο Σίμιτς που βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης, καθώς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπλάζεκ ελευθεριάδες λόγω μικροενοχλήσεων. Με ειδική άδεια αναχώρησαν Τάλι και Μακίνουα, προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες για την μόνιμη εγκατάστασή τους στη Λάρισα. Απόν ήταν και ο Πούρη λόγω υποχρεώσεων με την Εθνική Ανδρών της Εστονίας. Η ομάδα της ΑΕΛ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, πολύ κοντά σε μια ακόμη σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται η ομάδα της Λάρισας, καθώς φαίνεται πως έχει συμφωνήσει σε όλα με το Γάλλο αμυντικό χαφ Ρικάρντο Φατί, που ανήκει στην Ιταλική Ρώμα, αν και τα τελευταία 3 χρόνια δεν έπαιζε σε αυτή και αγωνιζόταν ως δανεικός στην Bayer Leverkusen και τη Γαλλική Νάντ. Στο μεταξύ, για τη θέση του Center For, ο τεχνικός Γιάννης Παπακώστας έχει ψηλά στη λίστα του την περίπτωση του Ντάνιελ Κουζέν.